Κατά Ιναξιτοφλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σιάννα. Σημαντικές ευκαιρίες λοιπόν μπορεί να δώσει η καλλιέργεια βιομηχανικών φυτών, που σήμερα δεν είναι και ιδιαίτερως ανεπτυγμένη στην Ελλάδα. Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μάλιστα, διεξάγει έρευνα για να προτείνει συγκεκριμένα φυτά. Ναι, πιλωτικές καλλιέργειες ήδη γίνονται. Ενέργεια λοιπόν, φάρμακα, χημικά, μέχρι και λάστιχα αυτοκινήτων. Συμβαίνει ήδη αυτό στην Αριζόνα. Μπορούν να παραχθούν με πρώτη ύλη τα φυτά, όπως ρετσίνολαδιά, άγνωστο φυτό, η κάνναβη, γνωστή για άλλους λόγους, το κενάφ, και μάλιστα χωρίς αυτές οι καλλιέργειες να ανταγωνίζονται τις καλλιέργειες που προορίζονται για τροφή. Σε διεθνές συνέδριο που οργάνωσε το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, επιστήμονες από όλο τον κόσμο αντάλλαξαν γνώσεις και εμπειρίες και σύντομα θα είναι έτοιμοι και εδώ στην Ελλάδα να κατευθύνουν αγρότες και βιομηχανία. Πόσοι άραγε έχουν ακούσει για τη ρετσινολαδιά? Ένα τοξικό, μη βρώσιμο αλλά πλούσιο σε έλαια φυτό που θα μπορούσε να καλλιεργηθεί σε άγωνα χώματα και να συμβάλλει στην ενεργειακή αυτονομία της Ελλάδας, αφού από τον καρπό της μπορεί να παραχθεί βιοντίζελ αλλά και άλλα παραπροϊόντα. Οι δυνατότητες των βιομηχανικών φυτών είναι πολλές και η γκάμα τους μεγάλη. Στο Διεθνές Συνέδριο που οργάνωσε το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, έγινε ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας προκειμένου να αναπτυχθεί και αυτός ο κλάδος καλλιεργειών στην Ελλάδα, που θα μπορούσε να δώσει πρώτη ύλη για τη βιομηχανία ενέργειας, χημικών και τη φαρμακευτική. Πλαστικά, φυσικό καουτσούκ, βιοντίζελ, πολυμερή, φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής είναι μερικές από τις εφαρμογές τους. Ακόμη και λάστιχα αυτοκινήτων μπορούν να παραχθούν από φυτά. Στην Αριζόνα ήδη τα κατασκευάζουν. Το φυτό από το οποίο προέρχονται αναπτύσσεται σε άγονες περιοχές και δεν χρειάζεται πολύ νερό. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στην χώρα σας, διαπίστωσα ότι υπάρχουν πολλές ομοιότητες στο περιβάλλον της Ελλάδας και του Τέξας, και κάποια από τα φυτά που εμείς καλλιεργούμε για βιομηχανική χρήση θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και εδώ. Εκτός της ελαιοκράμβης και του ηλιάνθου, που ήδη καλλιεργούνται ως ενεργειακά φυτά στην Ελλάδα, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εδώ και χρόνια διεξάγει έρευνα για τα ελληνικά βιομηχανικά φυτά με παράλληλες πιλωτικές καλλιέργειες διαφορετικών ειδών, προκειμένου να δημιουργήσει κατάλογο των πλέον ενδεδειγμένων για την ελληνική γεωργία. Φυσικά, στόχος μας είναι όλη αυτή η έρευνα να περάσει στον κόσμο. Εκείνο που οι αγρότες ενδιαφέρονται πάρα πολύ να μάθουν τα τελευταία χρόνια είναι αν υπάρχουν εναλλακτικές καλλιέργειες, γιατί υπάρχουν πολλές εκτάσεις στην Ελλάδα που δεν καλλιεργούνται πια. Στα βιομηχανικά φυτά λοιπόν αντιστοιχεί ένα μερίδιο γης και δεν πάμε να πειράξουμε ό,τι χρησιμοποιούμε για τροφή ή ζωοτροφή. Δηλαδή να καλλιεργούμε φυτά τα οποία θα μπορούν να μας παρέχουν την ενέργεια που χρειάζεται και η χώρα και η Ευρώπη για να καλύψει τους ενεργειακούς της σκοπούς, αλλά παράλληλα να χρησιμοποιεί μέρη του φυτού που έχουν μεγαλύτερη αξία οικονομική για την παραγωγή επιπλέον προϊόντων εκτός της ενέργειας. Είναι η ρετσινολαδιά, είναι η κράμβη, η καμελίνα. Από το αλάτι των οποίων μπορούν να παραχθούν μια σειρά βιομηχανικών προϊόντων. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, καλύπτουμε τις ανάγκες της χημικής βιομηχανίας. Μεγάλες προοπτικές έχουν τα εινώδη φυτά, όπως το κενάφ και η κλωστική κάνναβη, που πήρε πρόσφατα το πράσινο φως για καλλιέργεια και στην Ελλάδα. Όπως επίσης και τα φαρμακευτικά φυτά, από τα οποία απομονώνονται μόρια για την παραγωγή σκευασμάτων ή συμπληρωμάτων διατροφής.